Καταρχήν, καλώς σας βρήκα στον τόπο σας. Με πολύ μεγάλη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα το νέο κτίριο του τομέα ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας με τα 14 ασθενοφόρα, τα οποία μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα σύνολο 90 ασθενοφόρων καταφέραμε ένα διαγωνισμό που είχε ξεκινήσει από το 2007 και ο οποίος παραλίγο να βγει άγωνος και να χαθούν αυτά τα ασθενοφόρα που είναι σήμερα εδώ. Καταφέραμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τον Οκτώβριο να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και σε συνεργασία με την περιφέρεια να μπορέσουμε σήμερα να τα βλέπουμε στον τόπο που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προνοσοκομιακής φροντίδας. Γενικότερα μιλώντας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και τώρα αυτά τα πράγματα μετά τη λήξη της αξιολόγησης, το να μπει σε ένα δρόμο το χρέος, το να έρθει η χρηματοδότηση κτλ. Θα επιταχυνθούν όλες αυτές οι προσπάθειες για να μπορέσουμε να ξαναστήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας στα πόδια του και εδώ και στην Ελλάδα όλοι, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ανθρώπων που πραγματικά έβαλαν πλάτη αυτά τα μνημονιακά χρόνια και την πορεία καταστροφής. Και φέτος το λέμε και θα κριθούμε από αυτό. Θα είναι μια χρονιά που θα αναστραφεί η προηγούμενη πορεία καταστροφής, τόσο με ενίσχυση χρηματική, όσο και με ενίσχυση στο προσωπικό, σε όλες τις δομές και με όλους τους τρόπους, και που πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να φαίνεται σύντομα μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως έχει αρχίσει σε κάποιες περιοχές να φαίνεται. Μπορούμε να πούμε κάποιο στίγμα για τη Δυτική Μακεδονία, αν έχει την καλοσύνη, δύο στιγμή. Θα πούμε και αύριο που θα επισκεφτούμε τα νοσοκομεία, θα πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα και το τι προβλέπουμε και τι προσωπικό έχουμε προβλέψει, τι χρηματοδοτήσεις έχουμε προβλέψει και τι θα κάνουμε γενικότερα. Αλλά επειδή εμείς για να πάρουμε απόφαση πρέπει να το δούμε και από κοντά, γι' αυτό ήρθαμε να τα δούμε από κοντά και θα τα πούμε αύριο. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα ακόμη βήμα στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Έχουμε όμως πολλά ακόμη και ουσιαστικά βήματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε το μείζον θέμα. Ενημερώνω ότι και στα ζητήματα της στελέχωσης των νοσοκομείων με γιατρούς, η πρότασή μας έπιασε τόπο να υπάρξει μια χρηματοδότηση ενίσχυση του εισοδήματος των γιατρών, των επικουρικών, και ήδη από τα 42 κενά που, υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας, περίπου έχουμε καλύψει γύρω στις 25 με 26 θέσεις. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα καινούνται ομαλά, αλλά έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Σήμερα πραγματικά είναι μια ξεχωριστή μέρα για το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Ανοίγει μια σελίδα σύγχρονη για το ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Σήμερα παραλαμβάνουμε 14 σύγχρονα ασθενοφόρα, τα οποία μαζί με τον στόλο, τον ήδη τον υπάρχοντα στόλο, θα μπορεί να πηγαίνει σε δύσκολες αποστολές για να μπορέσει να σώζει τις ζωές και να εκτελεί σωστά την αποστολή του. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με το Υπουργείο Υγείας και την διοίκηση του ΕΚΑΒ, βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΣΕΣ 1420, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο, το Δεκέμβριο του 2015, σε διαγωνισμό που έγινε, μπορέσαμε και παραλαμβάνουμε και διεκδικήσαμε αυτά τα ασθενοφόρα, τα Mercedes, έτσι ώστε, όπως είπα, να έχουμε ένα σύγχρονο στόλο. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε εδώ, προχωράμε παραπέρα, γιατί μόνο τα ασθενοφόρα, παρόλο που είναι σύγχρονα, χρειάζονται και στελέχωση. Και ζητάμε φυσικά η στελέχωση αυτή να γίνει άμεσα και ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε δεσμευτεί βάσει μιας προγραμματικής σύμβασης από τον Οκτώβριο του 2016 και για 3 χρόνια να υπογράψουμε σύμβαση με το ΕΚΑΒ για να έχουμε 8 μήνες συμβάσεις με πληρώματα, διασώστες, έτσι ώστε να ανοίξουμε και άλλες βάσεις του ΕΚΑΒ και άλλους τομείς. Είναι μια σημαντική μέρα και για την Δυτική Μακεδονία και για την πόλη της Κοζάνης και για τον νομό της Κοζάνης. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, το ΕΚΑΒ γυρίζει σελίδα για τους πολίτες. Το ΕΚΑΒ είναι στην υπηρεσία των πολιτών και πλέον είναι σημαντικό το γεγονός ότι μπορούν πλέον να νιώθουν πιο ασφαλείς σχετικά με τις διακομιδές. Ήδη 3 ασθενοφόρα πήγαν στην πόλη της Καστοριάς. Θα ενισχυθεί η πόλη της Καστοριάς και με προσωπικό και πιστεύω ότι είναι μια εκκίνηση για μια διαφορετική πλέον σελίδα στον χώρο της υγείας. Επομένως, ο καταμερισμός των 14 πώς είναι τώρα, πείτε μας, ήδη πήγαν 3 στην Καστοριά. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή πήγαν 3 στην Καστοριά, τα υπόλοιπα θα μείνουν στην Κοζάνη. Με τη διεύθυνση της Κοζάνης θα κάνουμε το καταμερισμό και στις άλλες πόλεις. Δηλαδή, η Φλόρινα δεν έχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με ασθενοφόρα, την επισκέφθηκα σήμερα το πρωί. Και μπορούμε εκεί να είμαστε σίγουροι και πολύ καλά τακτοποιημένοι με το θέμα των διακομιδών.
Τώρα μένουν οι πόλεις που έχουν σχέση με την Καστοριά που τακτοποιήθηκε. Η Φλόρινα είναι εντάξει, είναι η Κοζάνη εδώ καλυμμένη και θα δούμε τι κενά θα μπορέσουμε να καλύψουμε σε άλλες περιοχές που είναι γύρω-γύρω από τον νομό. Θα το δούμε αυτό με γεωγραφική ακρίβεια και με σοβαρότητα για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μετά από κόπους και αγώνες πείσαμε τη διοίκηση και την πολιτεία να μας προσφέρει αυτό που χρειαζόμαστε σαν εργαλείο δουλειάς. Σήμερα ήρθαν 14 νέα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προνοσοκομιακής φροντίδας και φυσικά σε λίγο διάστημα το κτίριο που βλέπετε πίσω μου θα στεγάσει και τις υπηρεσίες τις διοικητικές, τεχνικές και το τηλεφωνικό κέντρο που πλέον θα χτυπάει όλη η Δυτική Μακεδονία εδώ για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο που είναι το επίγον και φυσικά στις μεταφορές ασθενών που πλέον τα νοσοκομεία μας έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και την εξυπηρέτηση απέναντι στους πολίτες. Πραγματικά έχουμε ξεχάσει τι θα πει μέρα και νύχτα. Δουλεύουμε πολλές ώρες το 24ωρο, γιατί έχουμε δώσει μια υπόσχεση στην κυβέρνηση, στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που μας πίστεψαν, ότι θα τον σταματήσουμε τον κατήφορο των προηγούμενων 5-6 χρόνων και θα μπούμε σε άλλα νερά, θα μπούμε στα νερά τα οποία θα αναβαθμιστεί ξανά η δημόσια περίθαψη και θα αρχίσουν να καλύπτονται με τον τρόπο που η επιστήμη μπορεί να προσφέρει σήμερα οι υγειονομικές ανάγκες των ανθρώπων. Από αυτό το πράγμα κινούμαστε και με την κάλυψη της κυβέρνησης και στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο, τα πρώτα δείγματα γραφής τα οποία δώσαμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν μια σχετικά μεγάλη για το μνημονιακό εναγκαλισμό αύξηση των πιστώσεων και του πραγματικού χρήματος στα δημόσια νοσοκομεία και στον χώρο της υγείας γενικά, που ήταν και ο τρόπος που κρατήθηκε όρθιο το σύστημα. Διότι για να τα λέμε καθαρά, από το Γενάρη πέρυσι μέχρι το Σεπτέμβρη και ενώ οι προηγούμενοι από εμάς είχαν προγραμματίσει ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας θα χρηματοδοτηθούν με ένα 1,025 εκατομμύρια ευρώ, από το Γενάρη μέχρι το Σεπτέμβρη, με όλη την ιστορία της θηλιάς στο λαιμό, των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, του δημοψηφίσματος, της διαπραγμάτευσης, είχαμε καταφέρει να δώσουμε μόνο 300 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη μέρα που κάτσαμε στο Υπουργείο, το τηλέφωνο δεν σταμάτα για να βαράει. Το ένα χάλασε εδώ, το άλλο χάλασε εκεί, δεν βρίσκω τα φάρμακα, δεν μπορώ να κάνω εγχείρηση, καθυστερούνε, κάνουνε, χαλάει ο κλίβανος στη Σάμο, λείπουν αυτοί οι γιατροί στο Ασκληπείο, είναι χαλασμένα τα ασθενοφόρα εδώ κτλ. Η πραγματικότητα μετά από 6-7 μήνες είναι διαφορετική. Δεν λύσαμε τα προβλήματα, αλλά είναι σαφές ότι είναι πολύ καλύτερη. Από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα έχουμε διορίσει και έχουν αποδεχτεί το διορισμό πάνω από 1.000 επικουρικούς γιατρούς. 1.250-1.300 έχουμε διορίσει, αλλά έχουν αποδεχτεί 1.000 κάτι συνολικά, οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν και άλλαξαν την κατάσταση εκεί που πήγαν. Ήρθαν, διορίσαμε τους 187 διασώστες του ΕΚΑΒ και ετοιμαζόμαστε, μετά και από μια πρόσκληση ενδιαφέροντος που γίνεται, να προκηρύξουμε τις άλλες 100 θέσεις και τους οποίους βέβαια θα πάρουν οι τομείς που δεν είχαν πάρει από την προηγούμενη. Και αυτό σε απάντηση, συνάδελφε Σταύρο, σε αυτό που είπες προηγουμένως. Μπορέσαμε και προκηρύξαμε, παρατείναμε και αυτό το κάναμε και είναι σαφές δείγμα πολιτικής βούλησης. Υπήρχαν από τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν 1.000 άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες στο σύστημα υγείας και έπαιρναν παράταση θητείας, είτε γιατροί είτε λοιπό επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων, νοσηλευτές, τεχνικοί, άλλες ειδικότητες κτλ. Παρά και ενάντια σε προεδρικά διατάγματα, με νομοθέτηση την οποία κάναμε, παρατείναμε τη θητεία τους μέχρι 31/16 και θα το κάνουμε και από εκεί και μετά. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Γιατί δεν μπορούμε από τη μία μεριά να βάζουμε στο σύστημα και από την άλλη να βγάζουμε. Προκηρύξαμε 985 θέσεις λοιπού προσωπικού νοσοκομείου, μόνιμου προσωπικού, η πρώτη προκήρυξη μόνιμου προσωπικού από το 2008-2009, την οποία δυστυχώς, και το λέω έτσι, γιατί εγώ δεν μασώ τα λόγια μου, ένα σαπημένο κράτος και μια σαπημένη διαδικασία έχει φέρει να βγουν οι οριστικοί πίνακες μόλις πριν από λίγες μέρες.
τον ΥΕ και τον ΠΕ, περίπου 200 άτομα έχουν βγει εδώ και 1,5 μήνα. Πριν από λίγες μέρες βγήκαν τον ΤΑΦΕ, που είναι περίπου άλλοι 300, και οι υπόλοιποι μέχρι τους 900, περίπου 400 ΔΕΛΤΑΕ, ελπίζουμε και καθημερινά πλακωνόμαστε και με το ΑΣΕΠ να βγουν την άλλη εβδομάδα. Επίσης, προκηρύξαμε, και είναι και αυτό, τις 500 θέσεις, 400 νοσηλευτικού και 100 θέσεις γιατρών μέσω και ΕΛΠΝΟ για τις ΜΕΘ, όπου εκεί ένα πολύ βαθύ παρακράτος, επειδή σταματήσαμε τη μάσα του, προσπάθησε να ακυρώσει το διαγωνισμό. Δεν τα κατάφερε. Οι 100 γιατροί ανακοινώθηκε οριστικός πίνακας και είναι με υπογραφές της Επιτροπής του ΚΕΛΠΝΟ και είναι ο πίνακας ο οποίος, ναι, διορθώσαμε εμείς, γιατί βγάλαμε από τη μέση τα μπιλιετάκια των βουλευτών και των υπουργών που έτσι είχαν μάθει να διορίζουν. Γιατί εμείς δεν ήρθαμε για να φτιάξουμε ένα νέο κομματικό κράτος και τις ειδικούς μας. Ξέρουμε ότι η αξία και οι ιδέες αριστεράς μπορούν να κερδίσουν τον κόσμο όταν ο κόσμος δει μετρήσιμο αποτέλεσμα που αλλάζει τη ζωή του. Και δεν ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους και το δείχνουμε και θα το αποδεικνύουμε αυτό. Και οι υπόλοιποι 400 νοσηλευτές που έχει ολοκληρωθεί η επιλογή για τους ΠΕ και τους ΔΕΕ και ολοκληρώνεται και τον ΔΕΕ, μέσα στον Ιούνιο θα έρθουν στις θέσεις τις οποίες έχουν προγραμματιστεί, ανοίγοντας περίπου 120 με 130 κρεβάτια. Λοιπόν, οπότε με αυτή την προσπάθεια πιστεύουμε ότι σιγά σιγά και με όλη αυτή τη δέσμη των μέτρων και με ακούραστη δουλειά και με βοήθεια από τις τοπικές κοινωνίες, και πραγματικά η περιφέρειά σας εδώ πρέπει να είστε περήφανοι, γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε συνεργαστεί και με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τις επισκέψεις των βουλευτών που έχουν έρθει κάτω και έχουν θέσει τα προβλήματα επανειλημμένα. Αλλά πραγματικά, πώς το λένε, πρέπει οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι είναι τοπικοί κυβερνήτες. Και πρέπει να παίρνουν και στην πλάτη των κάποια πράγματα, όπως βλέπω ότι τα παίρνετε, και σαφώς και μέτρησε για την κάλυψη των επικουρικών γιατρών αυτό που είπατε, και σαφώς και θα το κάνουμε με προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΑΒ ή με το Υπουργείο Υγείας, την πρόληψη των διασωστών με αυτόν τον τρόπο. Και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε από τις μόνιμες θέσεις από την νέα κατανομή των 100, θα το κάνουμε. Γιατί αυτά πρέπει να κυκλοφορούν, δεν πρέπει να κάθονται. Έτσι. Λοιπόν, και πρέπει να καλύπτουν τις βάρδιες έτσι όπως πρέπει για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Δεν θα πω για τα νοσοκομεία θα πω αύριο. Και στην Πτολεμαϊδα που θα πάω και στο νοσοκομείο της Κοζάνης.